Στα ψηλά πέρασε η είδηση πω η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλείνει χωρί διερεύνηση την αναφορά τη Πανελλήνιας Ένωση Αγωνιστών Εθνική Αντίσταση Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδο για τι γερμανικέ αποζημιώσει, με τη συνενοχή όπω καταγγέλει η οργάνωση και τη ελληνική κυβέρνηση. Μια καταγγελία που εμπροκειμένου προκειμένου τοπικό επίπεδο και η ΠΑΕΑ Λάρισα μετά από συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το σκοπό αυτό. Επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου χωρίς καμιά διερεύνηση αποφάσισε να κλείσει το θέμα παρά το γεγονός ότι η ΠΕΑ Δημοκρατικό Στρατό είχε προσκομίσει στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώναν τι δίκε αξιότητα του λαού μα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη ΠΕΑΕ Αλάρισα, στη Λέμαχο Καλόγυρο, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτό, καθώ το έθεσε το ΕΑΜ από την πρώτη κιόλα στιγμή το 1946, ενώ η ΠΕΑΕ, από κοινού με το ΚΚΟΕ, Αγωνίζονται όπω τόνισε από το 1964 για την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματο του ελληνικού λαού. Απορρίπτουμε κάθε σκέψη για συμψηφισμό, διότι άλλο ζήτημα είναι το αστικό χρέος και άλλο ζήτημα είναι το θέμα του, του κατοχικού αναγκαστικού δανείου, των αποζημιώσεων και τη καταστροφή, τα ανθρώπινα θύματα και η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών. Ο κ. Καλόγερο ενημερώνοντα πω μιλάμε για κατοχικό δάνειο και αποζημιώσει ύψου 162 δι ευρώ σε σημερινή αξία. Που με ελάχιστο επιτόκιο 3% ανέρχονται σε 1,5-3, επεσήμανε ότι η ΠΕΑ έχει καταγγείλει πάμπολε φορέ τη στάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται πλέον και η σημερινή παρά τα μεγάλα τη λόγια. Η ΠΕΑ, Δημοκρατικό Στρατό, πάμπολε φορέ έχει καταγγείλει τη στάση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαδοχικά να διεκδικήσουν τι οφειλέ επανορθώσει από τη Γερμανία. Και η σημερινή κυβέρνηση Σιτ παρά τα μεγάλα λόγια, συνεχίζει την ίδια τακτική, παραπέμπτοντα στι ελληνικέ καλλινέσει τη λαϊκή διεκδίκηση. Στη συνέντευξη τύπου, παρέστησαν επίση ο πρόεδρο τη ΠΕΑΕΑ Ελασσόνα, Θανάση Βίτκο, και τα μέλη τη οργάνωση Λάρισα Κώστα Φράγκο και Αθανασία Μπακούρα δηλώνοντα από κοινού πω δεν πρέπει ποτέ ο λαό να επιτρέψει την αρχιοθέτηση αυτού του ζητήματο, καθώ αφορά άμεσα την δικαίωση των ιστορικών αγώνων του.